Πάμε να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για το Σαββατοκύριακο. Τι μας περιμένει, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και στοιχεία λοιπόν του καιρού το Σαββατοκύριακο για το νησί μας. Αναμένουμε ισχυρές βροχές από το απόγευμα του Σαββάτου, ισχυρές βροχές έως τις πρώτες ώρες, πρωινές ώρες της Κυριακής. Επίσης, χιονοπτώσεις σε ορεινούς οικισμούς, αλλά και σημαντική χιονόπτωση στους ορεινούς όγκους. Τα προγνωστικά αναφέρουν ότι θα αντιθούν στα λευκά σίγουρα τα ορεινά της Κρήτης. Από εκεί και μετά μένει να δούμε και τους οικισμούς που θα πέσει χιονόπτωση. Ναι. Προχωράμε στην επόμενη κάρτα μας. Σε θα έχουμε ορεινούς, βέβαια. Ακριβώς, υψηλό... ορεινών δήμων, ορεινών δήμων της Κρήτης. Με υψηλό μεγάλο υψόμετρο. Ενίσχυση βόρειων ανέμων το Σάββατο έως 7 μποφόρ, αυτό σε θαλάσσιες περιοχές του νησιού. Αυτό που ό,τι καταλαβαίνω. Ενδεχομένως να προκαλέσει και κάποια προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Θα υπάρξει και κυματισμός. Γι' αυτό το λόγο έχει εκδώσει και ανακοίνωση το λιμεναρχείο και τα δύο λιμεναρχεία του νησιού. Πρέπει να είναι, ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και απαγορευτικό απόπλου. Περιμένουμε να δούμε. Σταδιακή εξασθένιση τώρα των ανέμων από το απόγευμα της Κυριακής. Είναι στοιχεία που μας έρχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όπως και προσεκτικός είναι ο κρατικός μηχανισμός. Είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Λοιπόν, βροχοπτώσεις λοιπόν, έντονα καιρικά φαινόμενα. Κάτι το οποίο βέβαια μας οδηγεί στο να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους, πιάνουν τιμόνι, οδηγούν, είτε, το είπα και στην αρχή, είτε βγαίνουμε στο βόρειο ειδικό άξονα Κρήτης, είτε στις κεντρικές οδικές αρτηρίες πόλεων, είτε στην ενδοχώρα, είτε σε επαρχιακές οδούς. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη, είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Κύριε Λεονταράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα στην κυρία Βούη, καλησπέρα στους τεχνητές σας. Με ποιους τρόπους έχει θωρακιστεί η Κρήτη με φόντο και τα καιρικά φαινόμενα που περιμένουμε? Κοιτάξτε, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όλος ο μηχανισμός της περιφέρειας τεχνικής υπηρεσίας, ιδίως και τμήματα πολυπροστασίας, συνεργασία με τους Δήμους, έχουν θέσει και θέτουν τα μηχανήματα και όλο το δυναμικό σε ετοιμότητα, όποτε και αν χρειαστεί, να επέμβουμε με τα μέσα που διαθέτουμε. Φαίνεται ότι θα είναι ένα δύσκολο διήμερο βάσει των τελευταίων προγνωστικών, με την έννοια ότι θα έχουν υψηλά ύψη βροχοπτώσεων, που πιθανόν να δυσχεραίνουν την κατάσταση ακόμα περισσότερο, έντονους βορειάδες, τόσο θερμοκρασίας και πιθανόν χιονοπτώσεις σε υψηλά υψόμετρα. Γι' αυτό επιζητούμε και τη συνέργεια του κόσμου, με την έννοια ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Και να αποφεύγουμε... Από μεριάς προετοιμασίας, σωστά. Από μεριάς προετοιμασίας, ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει, έχει γίνει, με την έννοια των καθαρισμών των ρεμάτων, των δύσκολων σημείων. Από εκεί πέρα, όμως, όταν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, καλό θα είναι, το τονίζω, να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις, βοηθώντας και την περιφέρεια, βοηθώντας τις αρχές, πάνω απ' όλα βοηθώντας την ίδια μας τη ζωή. Από την εμπειρία σας, κύριε Λεονταράκη, ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο, που έχετε εστιάσει, ο σχεδιασμός έχετε σημειώσει κάποιες περιοχές και λέτε εδώ πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Ποιες είναι αυτές? Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν θα εστίαζα κάπου συγκεκριμένα. Από τη στιγμή που έχουμε ένα έκτακτο δελτίο που αφορά όλη την Κρήτη, όλη η Κρήτη εν δυνάμει μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Φαίνεται ότι θα επηρεαστεί στο σύνολό της η Κρήτη, κυρίως βέβαια βάσει των προγνώσεων πάντα, τα κεντροβόρεια ένα παραπάνω. Γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή. Η Δήμη είναι σε ετοιμότητα. Θα πρέπει να είναι καθόλου το 48ωρο τις επόμενες ημέρες. Να είμαστε σε επικοινωνία, οτιδήποτε χρειαστεί, να είμαστε καλά, να μπορούμε να επέμβουμε. Είναι σε κάθε περίπτωση οι βροχοπτώσεις είναι καλοδεχούμενες. Όλοι αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει το να έχουμε ελάχιστες βροχές, τις επιπτώσεις που αυτές έχουν. Καλοδεχούμενες, το ξαναλέω, αλλά χρειάζεται προσοχή. Βέβαια, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Η περιφέρεια Κρήτης έχει καταφέρει και έχει ανταπεξέλθει σε όλες τις κακοκαιρίες. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε στους ανθρώπους, στους πολίτες, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Εκτός από τις άσκοπες μετακινήσεις, εάν ένας συνάνθρωπός μας βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, πώς μπορεί να επικοινωνήσει με τις αρχές, τι μπορεί να κάνει για να αποφύγει τον κίνδυνο της ζωής του? Σε πρώτη φάση, αυτό που καλούμε τον κόσμο είναι στα σώματα ασφαλείας να απευθύνεται είτε στα αστυνομία είτε στην πυροσβεστική για πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από εκεί πέρα έχει παρατηρηθεί σε σημεία στις λεγόμενες ευλαϊκές διαβάσεις, οι οποίες πιστέψτε με είναι πάρα πολλές σε επίπεδο νησιού και όχι μόνο στις πόλεις μέσα και σε επαρχιακό δίκτυο αλλά και σε αγροτικό δίκτυο, είναι τα λεγόμενα σημεία τα οποία διασταυρώνται δρόμοι με χυμάρους,
έχουν αποτελέσει κίνδυνους με τραγικές απώλειες στο παρελθόν. Καλό θα ήταν, είναι εντολή αυτό το πράγμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουμε είτε τέλος πάντων και τις δυνάμεις του αυτοκινήτου, είτε να υπερεκτιμήσουμε τις δικές μας δυνατότητες. Σταματάμε και επιστρέφουμε πίσω. Και μιας που το αναφέρει και ο κύριος Λονταράκης, έχουμε αναφερθεί και εμείς στο παρελθόν για τις Ιρλανδικές διαβάσεις. Το έχουμε ανοίξει το θέμα και με τις ειδικές ράμπες. Σωστά, είχαμε καλέσει τον πρόεδρο που τις και στον Κατσαμπά έχουν πάρει μια πρωτοβουλία εκεί άνθρωποι. Και στη Φεστό μετά την τραγωδία με τους 4 συνανθρώπους μας που πνίγηκαν. Και από εκεί πρέπει σίγουρα να αποφεύγονται οποιασδήποτε μετακινήσεις. Σίγουρα θα είναι δύσκολο Σαββατοκυριακό. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Μπούη, σε αυτές τις περιπτώσεις, στα σημεία που ήδη με έχουν επισημάνει ως επικίνδυνα, σε συνεργασία με την αστυνομία, καλό θα ήταν να κλείνει. Άλλωστε, αυτή η εντολή απορρέει και από την Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις που τα φαινόμενα είναι έντονα, πλημμυρικά, με την παρέμβαση της αστυνομίας, σε συνεργασία με τους Δήμους, αυτές οι διαβάσεις να κλείνουν. Ας ελπίσουμε να έχουμε ένα Μάλιστα. σχετικά ήρεμο Σαββατοκύριακο. Κύριε Λεονταράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ στέκομαι προσοχή σε όλους. Καιρικά φαινόμενα. Καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά που θα επηρεάσουν το σύνολο της περιφέρειας Κρήτης σε επιφυλακίου μηχανισμός, αλλά πρέπει και εμείς να μην λειτουργούμε ατομική ευθύνη παράλογα και στη συγκεκριμένη σε καμία περίπτωση.